Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των ομιλούχων του Europa League. Σήμερα είναι Σαββάτο 3 Οκτωβρίου και είμαι εδώ για να δούμε τι γίνεται στο υποκατασκευή γήπεδό μας. Λοιπόν, προς το παρόν βλέπουμε τον τομέα που χτίζεται το κτίριο, έτσι, και εδώ στο βάθος ό,τι γίνεται με την υπογειοποίηση. Λοιπόν, εδώ επάνω στο κτίριο υπάρχει έντονη παρουσία εργατών και εδώ βλέπουμε τα σίδερα, που σημαίνει ότι από την αριστερή μεριά έχουμε και σιδέρωμα. Σίδερα που εδώ στο πίσω από τα απομινάρια και τα λοιπά υπάρχουν στιβαγμένα πολλά και ανεβαίνουν από τον γερανό, δεν υπάρχουν οι γερανοί επάνω για να τροφοδοτήσει. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είναι η εραστεχνική από την οποία καθένας μας μπορεί να προμηθευτεί την κάρτα φύλου και αν βασικά αυτό είναι το πιο θεμελιώδες, και αν μπορεί να πάρει και κάποιο διαρκές στο handball ή στο βόλεϊ κτλ. Το πακέτο όλο και πόλο κτλ. Έχει 90 ευρώ και 10 η κάρτα, πάει 100. Αν δεν υπάρχουν αυτά, παίρνει μόνο την κάρτα ή παίρνει μόνο το διαρκές στο handball που έχει, που είναι στα 40. Και έτσι βοηθάει. Όποιος μπορεί, εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η οδός Φωκών, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, δεν γίνονται κάποιες εργασίες. Εδώ υπάρχουν τα οχήματα, εδώ είναι ο γερανός. Είπαμε ότι οι τρύπες αντιστήριξης έχουν τελειώσει και στο βάθος εκεί πέρα που βλέπουμε έχει αρχίσει το σκάψιμο, και πιο αριστερά στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου, μπροστά από την πυλώνια εδώ εκεί πέρα, θα τα δούμε αργότερα αυτά. Όπως το παρόν, το θέμα είναι ότι εδώ δεν γίνεται κάτι. Λοιπόν, εδώ το φορτηγό με το περίπου λάθος χρώμα. Βλέπουμε το κτίριο. Για πάμε γερά! Οπ, αυτό είναι, να το. Για πάμε γερά, έχουμε σοβαρή πρόταση τώρα. Λοιπόν, ο γερανός γυρίζει και προμηθεύει μέσα με σίδερα, έτσι. Λογικά έχει αρχίσει το σιδέρωμα και προχωράει, όπως είπαμε, με γοργούς ρυθμούς ώστε να φτάσουμε στο τέλος του. Είναι αυτό ακόμα και άλλη μία πλάκα να πέσει απάνω, άλλος ένας όροφος. Λοιπόν, ωραία, και το δώμα. Λογικά δηλαδή θα φτάσουμε μέχρι απάνω το τέρμα του γηπέδου. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να δούμε κάποιους εργάτες που καρφώνουν κάποια ξύλα πιο κάτω από το πάνω μέρος που θα σιδερώνεται, που είναι το μπετοφόρο, έτσι. Λοιπόν, λογικά εκεί πέρα υπάρχει κάποιο κενό, έτσι. Λοιπόν, αυτά τα σχεδιαστικά θα μας τα εξηγήσει ο καλός ο φίλος, τι έχει εκεί πέρα και έχει πιο κάτω και πιο πάνω. Ωραία, και προχωράω προς τα επάνω και με μεγάλη ευχαρίστηση διαπιστώνω ότι κάτω από το Ιταλμπόντ έχουν σοβατιστεί τα τούβλα που έχουν χτιστεί. Λοιπόν, εδώ, ωραία, μια χαρά, ενώ η ΕΙΔΑΠ σήμερα, πέναλτι καθαρό, πέναλτι, λοιπόν, μια λακκούβα, πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, φαντάζομαι και είμαι έξω από το εργοτάξιο.
Έλεγα λοιπόν ότι εδώ έχει σοβατιστεί. Α, και έλεγα ότι η ΕΙΔΑΠ δεν δουλεύει σήμερα. Οπότε ό,τι θόρυβοι ακούμε, ό,τι θορύβους ακούμε είναι αυτούς ή μέσα από το τύπο κατασκευή γήπεδό μας. Λοιπόν, εδώ πέρα τι κόλπο είναι αυτό. Αυτό το κάνα μισό ακόμα. Χρειάζεται και το υπόλοιπο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, απέναντι βλέπουμε τις σουίτες, οι οποίες εγώ δεν φτάνω να δω πώς περνάει, μια στιγμή περάσει. Λοιπόν, ωραία. Εγώ δεν φτάνω να δω. Βλέπω μέσα από το τηλέφωνο ότι μπα, φτάνω. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει στο μέσα μέρος, κάτι που δεν θα μπορούσα να το δω από την πίσω μεριά που πηγαίνω. Αυτό καλό είναι να γίνονται, να φαίνονται αυτά. Λοιπόν, και προχωράω. Έξω και λίγο το φτιαγμένο εδώ πέρα με πετό, με το φτιαγμένο, το σοβατισμένο. Ωραία. Το έχουν κάνει έτσι κάπως σαγρέ. Έτσι. Για να δείχνει και λίγο άγριο. Γιατί η κατάσταση εδώ θα είναι άγρια. Λοιπόν, τώρα φαντάσου να είμαστε εδώ πέρα να παίζουμε την πρόκριση και να είμαστε σε αυτό το γήπεδο με τη Wolfsburg. Ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το φινάλε? Δεν το είχαμε καθαρίσει πιο πριν το μάτς. Η αλήθεια είναι ότι αν παίζαμε εδώ πέρα και με κόσμο, θα σήμαινε ότι θα είχαμε κι άλλο μάτς και στη Γερμανία. Οπότε κάπως η κατάσταση θα ήταν αλλιώς. Αλλά όταν η ομάδα παίζει καλά και η ΑΕΚ σε αυτά τα μάτς φαίνεται πολύ σοβαρή. Λοιπόν, εδώ από μέσα και από εδώ έχουν σοβατήσει. Έχουν πήξει το δεύτερο χέρι, λέει ο καλός ο φίλος, μάλλον με το μαρμάρινο. Μόνο όταν έλεγα η ομάδα είναι σοβαρή, και σε αυτά τα μάτς είναι σοβαρή, το είχα πει από πριν, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Όπως σοβαρή και ισοπεδωτική θα έλεγα, εμφανίστηκε και η Βασίλισσα εχθές, η οποία πέρασε στο τελικό με 26 πόντους διαφορά, νικώντας τη Σαραγώσα. Και αύριο είμαστε για πρώτα να δούμε τον τελικό, εννοείται, και μετά να δούμε το ποδόσφαιρο με τον Ατρόμητο. Τελειώνει, παίρνουμε το κύπελο και μετά βλέπουμε το ποδόσφαιρο με τον Ατρόμητο. Μια χαρά. Λοιπόν, στο βάθος εκεί βλέπω ότι κάτι γίνεται με τα πλαίσια, τα στερεώνουν, κάποιες ηλεκτροκολλήσεις βλέπω κτλ. Εδώ φτιάχνουν τα πλαίσια για να υποδεχτούν τα Ιταλμπών όπως πρέπει. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις σκαλοσιές και πιο κάτω ελπίζω να φαίνονται, γιατί είχε κάτι μπλάστης ή κάτι λουλούδια, είναι τα Ιταλμπών στιβαγμένα και περιμένουν την σειρά τους για την τοποθέτηση. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, εδώ τι έγινε, εδώ το κλείσαν κι άλλο. Ήταν το κάτω μέρος, το πυλώνα του βορειοδυτικού. Βάλαν και από πάνω κόλπο, λογικά θα κλείσει όλο και το μέσα. Έτσι, δεν ξέρω αν θα... Γι' αυτό είχαν μια πορτούλα, να είναι ένας χώρος ο οποίος δεν ξέρω πώς αποθηκευτικός, ας πούμε, όπως έτσι θα τον χρησιμοποιήσουν. Γενικά υπάρχουν εργασίες σήμερα, μια χαρά, και οι μέσα και οι έξω δουλεύουν όπως πρέπει. Λοιπόν, να εδώ και τα σκαφάτα, τα οποία έχουν και το σημάδεμα εκεί πέρα, την πιτσιλιά. Το ένα γράφει και κάπα, το άλλο γράφει γιώτα, έχει και γράμματα πάνω, πάρτε διαλέχτε. Λοιπόν, και χάνοντας λίγο το πλάνο, να το βρω. Εδώ πέρα ακούω μέσα τάγκα τούγκα, μάλλον σπάνε τα τούβλα. Ακριβώς από μέσα και χτίζουν
Να το σιάνος εκεί πέρα. Ωραία. Λοιπόν, και γενικά το χτίσιμο συνεχίζεται και βλέπω πηγαίνει με γουργούς ρυθμούς. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πάνω βλέπουμε τι έχει γίνει. Έχουν μπει και τα σκαφάτα και τα λοιπά, ενώ εδώ και απέναντι μπορούμε να δούμε τον γερανό, τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος, όπως είδαμε πριν, ανέβαζε τα σίδερα. Συνεχίζω προς τα κάτω. Εδώ έχουν κλείσει την είσοδο της ράμπας, όπως βλέπουμε. Okay. Και ενώ το γήπεδο συνεχίζεται κανονικά όπως πρέπει, το όπως πρέπει είναι σχετικό βέβαια, έτσι. Οι ομάδες μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ διαπρέπουν. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι αύριο να πάρουμε το κύπελο, το ευρωπαϊκό, κόντρα στην Μπούργκος, η οποία είναι μια δύσκολη ομάδα. Βέβαια, η ομάδα μας εχθές έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να κατακτήσουμε το κύπελο και να πάρουμε και το ποσό αυτό που πρέπει, γιατί η ομάδα έχει πάρει πολλούς παίκτες και τα λοιπά, και σε μια εποχή στην οποία τα έσοδα είναι πενιχρά, έτσι, ό,τι παίρνει από τηλεοράσεις και τέτοια, κόσμο και αυτά δεν έχει, ούτε η διαρκείας έβγαλε. Λοιπόν, θα βοηθήσει πολύ την ομάδα να κρατήσει αυτούς που έχει και τα λοιπά, και να αρχίσει η νέα χρονιά όπως πρέπει. Αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, ολέ, ολέ, αϊκολέ. Άλλο φεγγίτι δεν έχουν βάλει από όσο μπορώ να δω πρόχειρα. Αϊκολέ, αϊκολέ, ολέ, ολέ, αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν, στις σουίτες βλέπω κόσμο και κάνει δουλειά, μια χαρά. Λοιπόν, και από εδώ κρεμάνε, και από εδώ κρεμάνε, και από εκεί. Αϊκολέ, αϊκολέ. Λοιπόν, οι φεγγίτες τους ματιάσαμε, είπαμε 6 κάθε μέρα. Είναι κανένα 2 μέρες που δεν έχει κάπου κανέναν, ναι. Πάλι θα μας πέσει ο μέσος όρος. Αϊκολέ, αϊκολέ. Εδώ είναι αυτό το κόλπο, το οποίο μόλις ανεβάζει τον φεγγίτη, παύλα πολεμίστρα, γίνεται το στερέωμα. Ωραία. Λοιπόν, και πάω για υπογειοποίηση. Εδώ υπάρχει πολλοί κόσμος, ιδίως από την άλλη μεριά, οι οποίοι ασχολούνται με τις σουίτες. Ωραία. Έχουν φέρει και τούβλα από εδώ. Λοιπόν, όπως έλεγα, φέραν τα τούβλα εδώ πέρα, λογικά για το εξωτερικό χτίσιμο. Τα ντανιάσαν εδώ. Λοιπόν, οκ. Okay, προχωράω προς τα κάτω για την υπογειοποίηση. Αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, ολέ, ολέ. Αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, ολέ, ολέ, αϊκολέ, 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 ολέ, ολέ, αϊκολέ, αϊκολέ, αϊκολέ. Λοιπόν, μέχρι εδώ πρέπει να κάνουν μια σφύρα, είδα. Πρέπει να κάνουν κάποια, να φτιάχνουν κάτι. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση, η οποία σήμερα μάλλον δεν κάνουν κάτι. Λοιπόν, πόσο έχει σκαφτεί και τα λοιπά, αρκετά, έτσι, και προχωράει.
Λοιπόν, να τα δούμε και λίγο έτσι. Εδώ. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάω και από την άλλη μεριά να δείξω και τα υπόλοιπα. Όπως θα καταλάβατε, προετοιμάζομαι για αύριο, για το κύπελλο το ευρωπαϊκό πρώτα και για την νίκη στο Περιστέρι. Για πάμε γερά. Λοιπόν, στο βάθος εκεί απέναντι, στην παλιά σκεπαστή, δηλαδή από την αποκεί μεριά στο νότιο μέρος, διαπιστώνω ότι υπάρχουν κάποια άτομα και ασχολούνται μέσα με το γήπεδο τώρα. Ναι, και από εδώ λοιπόν, τι κάνουν, μήπως κλείνουν εκείνα τα κενά που λέγαμε τον καλό το φίλο, η Κασία. Λοιπόν, αυτοί οι δουλειές πάντως καλό είναι να γίνονται και μην ξέρουμε τι είναι. Ωραία. Εδώ μπορούμε να δούμε αυτά που σας έλεγα πριν, ότι βάζουν πάνω, σιδερώνουν πάνω από το Beto Forum, έτσι. Και εδώ είναι η υπογειοποίηση. Τι είναι αυτό, ο καλός ο φίλος? Είναι αυτό αυτοπροσώπος. Αυτοπροσώπος, ναι. Αυτό έλειπε, να στείλεις κανένας άλλον. Εσένα θέλουμε. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι, καλά. Ωραίος. Για τα νούμερα αυτά είπαμε την περασμένη φορά. Α, τα νούμερα, για να δείξουμε τα νούμερα. Αρθιμή Πασαλοπίξων είναι. Λοιπόν. Και υποσχεθήκαμε ότι στο θεματικό που θα κάνουμε, να θυμούνται οι φίλοι, θα βάλουμε και φωτογραφίες που είναι εδώ καθένα για να μιλήσουμε για το πλάτος. Πρόχειρα να πούμε κάτι εδώ, μην δείξει εκεί την... Ποιο? Τον εξκαφέα εκεί. Τον εξκαφέα, μάλιστα. Εκεί που είναι ο εξκαφέας και, ναι, ναι, ναι. Και μετά από τον εξκαφέα είναι το ύψος, το πλάτος του δρόμου, το οποίο είναι... Ναι. Περίπου το καθαρό είναι 9 μέτρα. Περίπου, θα το δείξουμε στη... Τα χωράνε τα αυτοκίνητα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, εννοείται. Δύο ρεύματα κυκλοφορίας για χωρισμένα με νησίδα τύπου New Jersey. Ενώ εδώ μπροστά μας μεγαλώνει. Εδώ είναι New York. Όχι, για πες. Μεγαλώνει αρκετά. Ναι, ναι. Μεγαλώνει αρκετά για να εξασφαλιστεί μια λωρίδα επιπλέον για τα εισερχόμενα. Και για τις στροφές εκεί. Πάλι εκεί είναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το νούμερο, φτάνει νομίζω σε ένα σημείο 25 μέτρα. Τώρα, θα σου κάνω ερώτηση να δω... Ανά τα παλιά απομεινάρια εκεί, νομίζω ότι τελειώσαν, αλλά έχει κι άλλο, τι κόλπο είναι αυτό. Μέσα από τα απομεινάρια, μέσα, ναι. Υπάρχουν κάποιες πασαλοπήξεις, θα μου επιτρέψει την έκφραση, εξαθλιωμένες, δηλαδή διαλυμένες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μπορείς να φανταστείς τι είναι αυτές. Μήπως είναι εκείνη που είχε κάνει η ΑΕΚ, όχι. Όχι, η πασαλοπήξη Γρανίτσα. Α, ήταν του Γρανίτσα. Στην αρχή ήταν η Συνοδό Καπαδοκίας και στη νότια πλευρά ήταν μόνο λίγο ένα κομμάτι έρχονταν προς τα εδώ. Ναι. Αυτές οι πασαλοπήξεις έχουν γίνει κατά πάσα πιθανότητα, να βοηθήσουν και οι φίλοι οι τεχνικοί και οι μηχανικοί, ναι. Όταν κατασκευάστηκε η σκεπαστή. Α, ωραία. Κάτι βλέπουμε τη σκεπαστή που είναι έξω από τις πασαλοπήξεις. Ναι. Όχι όλη η σκεπαστή, τα θεμέλια της. Ναι, ναι, ναι. Η σκεπαστή πήγαινε και πάρα μέσα αρκετά. Λοιπόν, αυτές οι πασαλοπήξεις γίνανε να συγκρατηθούν τα κόμματα όταν κατασκευάστηκε τα θεμέλια της σκεπαστής που τα βλέπουμε... Αυτές θα φύγουν λογικά. Θα φύγουν. Ναι, γιατί εγώ από πάνω, από το Ταρατσάτο, είχα πει πονηρά σκεπτόμενος ότι δεν γίνεται να μείνουν εκεί πέρα γιατί θα μας χαλάσουν την είσοδο. Δεν γίνεται. Ξέρω εγώ. Θα περνάνε από μέσα. Με δουλεύεις τώρα, με συγχωρείς. Εγώ όχι, σε δουλεύω, σε επεξεργάζομαι. Λοιπόν, ωραία. Αυτά θα φύγουν. Και κάτι άλλο, κάνει ένα τεχνικό διάλειμμα, να δείξουμε κι άλλο ένα. Διαφημίσεις. Μιχάλη, εδώ βλέπουμε κάτι κουτιά, περίεργα, με χερούλια. Μπορεί να φανταστείς τι είναι? Σαροκασέλες. Έλα ρε Μιχάλη. Τι είναι αυτό? Μέσα σε αυτά είναι τα καρότα, έτσι τα λένε τεχνική. Τα καρότα. Όχι, μην μου πεις για μαναβίδες, καρότα. Ναι, 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 σηκάμε είναι και τα λάχανα. Δοκίμια, είναι τα δοκίμια που πήραν από το υπέδαφος, καταταγμένα. Για πες τι άλλο έχουμε.
Εδώ βλέπουμε τους σωλήνες τους οποίους λαμβάνονται. Κάτσε, περίμενε, για τα δοκίμια, δοκίμια είπες ότι είναι κατεταγμένα καθύψος. Ωραία. Ναι, okay. Είχα τα πάθος ανάλογα που το πάρεις. Δηλαδή είναι με μια σειρά, έχουν καρτέλες μέσα βέβαια, δεν τις βλέπουμε. Τα εδώ. Ναι. Ας πούμε το κάτω κουτί είναι αυτά που πήρανε από το. Θα βάζουμε με τη σειρά για να ξέρουμε πού τα πήρανε. Δηλαδή, λογικό είναι. Εντάξει. Θυμάται. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, το κάτω-κάτω κουτί, κάτω-κάτω κασέλα, περιέχει δοκίμια τα οποία ελήφθησαν κοντά στο έδαφος. Α, ωραία. Όσο προχωρούν προς τα κάτω, δηλαδή το πραγματικό τους ύψος είναι αντίστροφο από ό,τι βλέπουμε. Αυτά που είναι πάνω-πάνω... Τα βάζουν κάπως για να ξέρουν τι βρήκαν. Όχι, τα βάζουν έτσι γιατί με αυτή τη σειρά τα βγάζανε. Μέσα έχουν καρτέλες, δεν θα θυμάται τώρα... Με το βάθος. Αυτό λέω, τα βάζουν με έναν τρόπο για να ξέρουν από πού το πήραν. Ωραία, λοιπόν. Αυτά εδώ είπαμε τι είναι, τα κόλπα που κάνουν τα. Αυτό παίρνουν το καρότο. Το παίρνουν το καρότο. Το καρότο. Δεν μου λες, ξύδι ρίχνουν στο καρότο. Όχι, είδα πώς το κάνουν. Δείξε αυτό που είναι πιο αριστερά που φαίνεται καλά. Α, εδώ. Ναι. Στο πέρα άκρο υπάρχει ένα ακροφύσιο. Ναι. Από το οποίο ρίχνουν πίεση νερό. Ναι. Κάτι που είναι σαν έμβολο. Ναι, ναι. Έτσι, με πίεση νερό και βγαίνει από το δοκίμιο. Το βάζουν σε αυτό να το φαίνεται ένα κομμάτι που έχει μείνει. Βλέπεις εδώ στο ξύλινο, κάτω. Ναι. Το βάζουν μέσα εκεί πέρα, σε αυτό το λούκιτ, φεύγουν τα νερά και μετά το τυλίγουν αυτό σε ένα σελοφάν και το βάζουν μέσα. Να το λούκι, να το δείξω. Λούκι. Για κάτσε γιατί μου χάλεσε λίγο η κατάσταση. Ναι, ωραία. Και φεύγουν τα νερά. Τα νερά μένει στεγνό αυτό. Τα νερά δεν είναι τα νερά του υδροφόρου ριζοντά, ρίχνουν αυτή νερό για να προχωράει το μηχάνημα εύκολα. Ρίχνουν δόλωμα για να βγει το άλλο νερό από κάτω. Όχι, το άλλο νερό τόσο άλλο υπάρχει. Το πιάσα το απονόμενο. Λοιπόν, προχωράμε να δείξω και λίγο τα απομεινάρια ό,τι απέμεινε και φεύγουν. Πάνω είπαμε έχει σιδέρωμα. Όχι, ναι, σιδέρωμα. Συγγνώμη, είπες αν όξα καλά απομεινάρια από ό,τι απέμεινε. Απομεινάρια. Δεν ξέρω. Κοίτα το βίντεο, τι να σου πω. Να κοιτάξει κανένα βίντεο, μην τα βλέπει όλα live. Λοιπόν, και εδώ είναι η υπογειοποίηση. Σήμερα δεν γίνεται κάτι, αλλά όπως βλέπω έχουν προχωρήσει. Κάνουν συντήρηση στα μηχανήματα. Κάνουν συντήρηση στα μηχανήματα. Α, ωραία. Είπα πριν, είδα μια σφύρα που κάτι φτιάχνανε εκεί πέρα. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε καλέ φίλε για την πολύτιμη συμβολή σου σήμερα στο βίντεο το σημερινό. Καλά, στο σημερινό βίντεο τέλος πάντων, για να μην πει ότι είπα δύο φορές το ίδιο πράγμα. Μιχάλη, να συμπληρώσω για κάτι. Παρακαλώ. Γιατί το έγραψα γραπτά, αλλά δεν σε είδα. Το έγραψε γραπτά. Όχι, έπιασα. Διαφημίσεις. Ένα-ένα επιτόπου. Όχι, θα δω το βίντεο, θα δω το VAR. Να δω αν ήταν. Να τονίσω και να επισημάνω και να υπογραμμίσω την τεράστια επιτυχία τη πρόκληση του ομίλου, η οποία είναι όχι μόνο οικονομικά γιατί τονώνει το οικονομικό μέρο τη ΠΑΕ, αλλά ήταν και εμψυχωτική και όλα τα κόλπα που ξέρει εσύ κλπ. Αυτό ο αγώνα ήταν σταθμό. Τα έχω πει και καλά κάνει και το λε. Και να πω, εσύ τα λε. Με το δικό σου τρόπο, ωραία. Και να πούμε και ότι και αύριο να πάρουμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και να πάρουμε και από εκεί. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Ναι. Και να μεγαλώσει ομάδα, μάλλον να μεγαλώσει, να κρατήσει τους παίκτες που έχει, γιατί έχει δείξει σημάδια από πάρα πολύ καλά. Ιδίως στον ημιτελικό, μακάρι να παίξει έτσι και στον τελικό. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Τι βλέπουμε απάνω. Βλέπουμε το. Η σημαία τη Original, τον κερανό. Και από πίσω ένα γήπεδο βλέπω. Και από πίσω ένα γήπεδο, ωραία. Με ένα στέγα. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καλέ φίλε, σε χαιρετώ και συνεχίζω. Χαιρετώ κι εγώ. Να είσαι καλά, bye. Σας πω ότι το απόγευμα μετά από αυτό το βίντεο περιμένετε και το τέταρτο μέρος από την κατασκευή της μακέτας στο Αμάτι, η οποία είναι μια υπερπαραγωγή, έτσι. Μπορεί να το έχει βγάλει και ο Αϊκόσκο τώρα που μιλάμε, δείτε το όπου θέλετε, να δείτε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ένα πράγμα στο χέρι, είναι handmade. Μανοφάτο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, όπως πρέπει. Λοιπόν, ωραία. Και από εδώ το μεταξύ ανεβάζει ο γερανός ο Μάρκο Λιβάγια ένα κόλπο απάνω, ένα καλούπι.
Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Κάπου εδώ κλείνω το βίντεο. Λογικά μέχρι αύριο δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω κάποιο άλλο. Αν δεν προλάβω, να πάρουμε το κύπελο στο τελικό με την Μπούργκος. Να κερδίσουμε τον Ατρόμητο και να είμαστε έτσι ψηλά σε ηθικό και να θαυμάζουμε την ομάδα μας. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.